αυτό το οποίο κυριαρχεί πάντοτε στην Εκκλησία μας και ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής, ο σκοπός που κάνουμε τα πάντα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είναι ακριβώς η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το σημείο το οποίο δίδει στην Εκκλησία μας αυτήν τη ζωντάνια, αυτήν την ζωτικότητα, αυτό το οποίο κάνει την Εκκλησία μας όχι μία θεωρία, όχι μία ιδεολογία, αλλά την κάνει μία εμπειρία, αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι το συγκεκριμένο, είναι μία συγκεκριμένη ενέργεια, είναι η άκτιστος ενέργεια του Θεού, η οποία πηγαίνει στον άνθρωπο όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και μεταβάλλει ολόκληρον τον άνθρωπο, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Κοινωνεί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Άγιον, γίνεται ένα με τον Θεό, όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάρη. Αλίμονο δηλαδή, αν η Εκκλησία ήταν απλώς ένα ηθικό σύστημα, το οποίο έβαλε μέσα στο νου του ανθρώπου διάφορες καλές ιδέες. Η Εκκλησία είναι έναν οντολογικό θεραπευτήριο, θεραπεύει τον άνθρωπο ολόκληρον. Και όχι απλώς τον θεραπεύει, όχι απλώς τον κάνει άνθρωπον όπως τον έπλασε ο Θεός, αλλά τον κάνει κατά χάριν θεάνθρωπον και γίνεται ο άνθρωπος όμοιος με τον Χριστό, όμοιος με τον Θεό. Όταν κοινωνήσει με το Πνεύμα του Άγιον, τότε ενεργείται η ψυχή του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και γίνονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μυστήρια. Μεταβάλλεται ο άνθρωπος, καταργούνται όλα όσα υπάρχουν μέσα στον νόμο της φύσεως και της αμαρτίας. Καταργείται ο νόμος της φθοράς, καταργούνται οι προλήψεις, καταργούνται οι προκαταλήψεις, καταργείται ο νόμος της αμαρτίας και ο άνθρωπος επιστρέφει εκεί όπου τον έπλασε ο Θεός. Γίνεται στον άνθρωπο αυτόν αυτό που είπε ο Χριστός, «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμείς έρθετε στην Βασιλεία των Ουρανών». Δηλαδή, αν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, αλλά πώς θα γίνεις σαν το μικρό παιδί? Θα γίνεις μικρό παιδί μέσα στην καρδία. Γιατί? Διότι το μικρό παιδί δεν έχει πονηρία. Το μικρό παιδί τα βλέπει όλα καθαρά. Πάντα καθαρά τις καθαρίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα για τα μικρά παιδιά είναι καλά, είναι άγια, είναι αθώα. Δεν υπάρχει τίποτα το βλαμμένο, τίποτα το ακάθαρτο.